να αναδείξουν την ιστορική μνήμη, διαδίδοντας το πολύπλευρο έργο του Ελευθερίου Βενιζέλου, τη διεθνή του απήχηση ως προσωπικότητα αλλά και πτυχές της ζωής του στην ελληνική ομογένεια της Αμερικής, στοχεύουν η διοίκηση του Εθνικού Ιδρύματος Έρευνων και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος και διακεκριμένοι Έλληνες ομογενείς που ανέλαβαν την ίδρυση του Βενιζέλος Foundation USA. Είμαστε εδώ για να ανακοινώσουμε τη συνένωση και τη συστράτευση των δυνάμεών μας, των δυνάμεων των δύο ιδρυμάτων, σε μια προσπάθεια προώθησης και ανάδειξης του διεθνούς ρόλου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο πρόεδρος του νεοσύστατου ιδρύματος, γνωστός επιχειρηματίας στην Ομογένεια, Γιάννης Μανουκαράκης, τόνισε ότι υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Εθνικού Ιδρύματος που λειτουργεί στα Χανιά και σε συνεργασία με άλλες ομογενειακές οργανώσεις, θα γίνουν προσπάθειες για την προώθηση των διεθνών θεμάτων του ελληνισμού, ενώ κύριος σκοπός είναι η διάδοση του έργου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Είναι καθήκον μας να επικοινωνήσουμε αυτή την ιστορική πραγματικότητα τόσο για την ιστορική τάξη όσο και λόγους συνέργειας για τις σύγχρονες ανάγκες για lobbying των ελληνικών θεμάτων στην έδρα της υπερδύναμης. Είμαστε εδώ επίσης για να καταθέσουμε φόρο τιμής και τη δέσμευση ότι θα υπηρετήσουμε το σκοπό και την αποστολή του Εθνικού Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας την ευκαιρία να μάθουν και να γνωρίσουν ο λόγος που υπάρχει η Ελλάδα έτσι όπως τις γνωρίζουμε σήμερα. Έδρα του Αμερικανικού Ιδρύματος για τον Ελευθέριο Βενιζέλο είναι το Σικάγο, ενώ ήδη συστάθηκε η Επιστημονική Επιτροπή με τη συμμετοχή και στελεχών του ΕΔΟ Ιδρύματος για τον καθορισμό των δράσεων του νέου φορέα. Θα αναδείξουμε τις μεταρρυθμιστικές πολιτικές του Ελευθερίου Βενιζέλου στον τομέα της εκπαίδευσης, στον τομέα της γεωργίας, στην πολεοδομία, περισσότερο ως case study και όχι απλώς με μια ιστορική προσέγγιση. Ασφαλώς ξεχωριστή θέση έχει η εξωτερική πολιτική. Με μια μικρή προσαρμογή, το υλικό που ήδη έχει παραχθεί και οι ψηφιακές εφαρμογές θα μπορούν να αξιοποιηθούν από το κοινό του Ιδρύματος της Αμερικής. Η μουσεοσκευή μας, η οποία ταξιδεύει το μουσείο μας στα σχολεία ολόκληρης της Ελλάδας και του εξωτερικού, με μια μετάφραση του υλικού της θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και από τους μαθητές των σχολείων της Αμερικής. Ακόμη και οι νέες εφαρμογές που θα υλοποιηθούν μέσω ΕΣΠΑ, όπως η ψηφιακή περιήγηση στο σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα, στο Μουσείο του Θερίσου αλλά και των Μουρνιών, θα ταξιδέψουν την ιστορική παρακαταθήκη του Εθνάρχη σε ολόκληρο τον κόσμο.